Η μετανάστευση αναφέρεται στη μετακίνηση ανθρώπων από έναν τόπο διαμονή σε άλλον τόπο. Οι λόγοι που οδηγούν του ανθρώπου να μεταναστεύουν μπορεί να είναι ποικίλοι όπω οικονομική, πολιτική, κοινωνική ή προσωπική οι άνθρωποι μεταναστεύουν για να βρουν καλύτερε ευκαιρίε ζωή, όπω αναζήτηση εργασία, πρόσβαση σε πιο ανεπτυγμένε υπηρεσίε υγεία και εκπαίδευση, ή για να αποφύγουν πολέμου. Διώξει ή φυσικέ καταστροφέ στι χώρε του. Η μετανάστευση μπορεί να είναι εσωτερική, δηλαδή εντό των συνόρων μια χώρα, ή διεθνή, όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από μια χώρα σε μια άλλη. Οι μετανάστε μπορεί να είναι επωνομαζόμενοι και πρόσφυγε, που αναζητούν προστασία από βία ή καταπίεση, ή οι οικονομικοί μετανάστε, που αναζητούν καλύτερε οικονομικέ ευκαιρίε. Οι πολιτικέ και οι νομικέ πτυχέ τη μετανάστευση διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα προέλευση και τη χώρα υποδοχή. Οι κυβερνήσει θεσπίζουν νόμου και πολιτικέ για τον έλεγχο τη εισρωή των μεταναστών, την έκδοση θεωρήσεων, την παροχή ασύλου και την ένταξή του στη νέα κοινωνία. Η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα που επηρεάζει τόσο τι χώρε προέλευση όσο και τι χώρε υποδοχή, καθώ και του ίδιου του μετανάστε. Είναι σημαντικό να διεξάγονται ενημερωμένοι διάλογοι και να αναζητούνται λύσει που να λαμβάνουν υπόψη τι ανάγκε και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Από την άλλη, υπάρχει και η πραγματικότητα που ζουν πλέον όλοι οι λαοί τη Ευρώπη, βλέποντα να αλλάζει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η ζωή του και η καθημερινότητά του. Η φοβία που υπάρχει όταν γνωρίζει πω οι λαοί που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη δεν έχουν καμία σχέση με τα θρησκευτικά μα πιστεύω, τι παραδόσει και συνήθειε, συχνά μα κάνουν να αντιδρούμε άσχημα σε όλη αυτή την κατάσταση. Ο μεγαλύτερο φόβο είναι όταν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν του, τι ακριβώ έκαναν πιο πριν στη χώρα του, εάν έχουν φύγει για να αποφύγουν κυρώσει από τη χώρα του, μια και είναι πολύ εύκολο να δηλώνουν οποιοδήποτε όνομα θέλουν. Έτσι εξαφανίζονται μέσα στο πλήθο. Το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, είναι ο μεγάλο αριθμό του, κατά πόσο θα μπορέσουν να βρουν εργασία. Μέχρι πόσο καιρό θα ζουν με επιδόματα και πολλά ερωτήματα που έχουμε όλοι μα καθημερινά. Μαγική λύση δεν υπάρχει και το γνωρίζουμε όλοι οι πολίτε, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουμε διαφορετική άποψη από αυτή των πολιτικών τη Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουμε την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά στη ζωή μα, κάποια στιγμή θα πρέπει οι πολιτικοί τη Ευρώπη να σκεφτούν σοβαρά τη λύση του θέματο και να πάρουν αποφάσει. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν καθημερινά και οι μετανάστε με τι μετακινήσει του στην Ευρώπη για μια καλύτερη ζωή, αλλά και η ίδια πολιτισμική κατάσταση των χωρών μα. Σα ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like και εγγραφή.